Έχουμε την χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε απόψε εδώ στο στούντιο της επόμενης ημέρας την Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, την κυρία Έφη Αξιόγλου. Κυρία Υπουργέ, ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε απόψε μαζί μας. Εγώ ευχαριστώ. Και δύο καλούς φίλους και συναδέλφους εδώ, τη ΕΡΤ, Κώστας Λασκαράτος, κάθε πρωί απευθείας, και Γιάννη Στροπής, που καλύπτει το ρεπορτάζ της Νέας Δημοκρατίας. Καλησπέρα. Κώστα και Γιάννη, καλησπέρα. Νομίζω ότι επιβάλλει η δισογραφία, κυρία Υπουργέ, να ξεκινήσουμε από αυτό το θέμα που ανέφερα εισαγωγικά. Θέλω το σχόλιο σας και για το τρομοκρατικό χτύπημα εναντίον του τηλεοπτικού σταθμού Sky, αλλά και όσα ελέγχθησαν και από την αξιωματική αντιπολίτευση, ότι το τοξικό πολιτικό κλίμα έχει ως παρενέργειες το γεγονός αυτό που υπήρξε σήμερα. Μια τέτοια δήλωση έκανε και το πρωί ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, επισκεπτόμενος τον τηλεοπτικό σταθμό, αλλά και τις δηλώσεις της ιδιοκτησίας του Sky, του κυρίου Αλαφούζου. Αργά το βράδυ τις έχω μπροστά μου, που λέει ουσιαστικά ότι δυστυχώς από το 2014, το διαβάζω μόταμο, ο ΣΥΡΙΖΑ και η ΑΝΕΛ έχουν ξεκινήσει μια απίστευτη εκστρατεία λάσπης εναντίον του Sky και μια εκστρατεία διασποράς ψευδών ειδήσεων εις βάρος μας. Συνεπώς πιστεύω, λέει ο κύριος Αλαφούζος, ότι βασικός ηθικός αυτουργός για την σημερινή επίθεση είναι η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, και αμέσως μετά υπήρξε η ανακοίνωση, την οποία τη γνωρίζετε προφανώς, του ΣΥΡΙΖΑ για τις δηλώσεις του κυρίου Αλαφούζου. Κοιτάξτε, η κυβέρνηση από την πρώτη στιγμή καταδίκασε απερίφραστα, αλλά νομίζω και το σύνολο του πολιτικού κόσμου, καταδίκασαν απερίφραστα αυτή την βίαιη επίθεση στα γραφεία του Sky. Ο Πρωθυπουργός, καταρχήν, η Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος εκπροσωπώντας ολόκληρη την κυβέρνηση, ο Υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, όλοι. Απερίφραστα αυτή την επίθεση. Αυτό που πρέπει να είναι σαφές είναι ότι τέτοιου τύπου επιθέσεις ούτε τρομοκρατούν τη δημοκρατία, ούτε μπορούν να τρομοκρατήσουν τη δημοκρατία, την πολυφωνία και το δημοκρατικό διάλογο. Και σε αυτό πρέπει να είμαστε κάθετοι όλοι. Και ο πρόεδρος της Βουλής το έθεσε με πάρα πολύ μεγάλη σαφήνεια από την αρχή των διαδικασιών της Βουλής σήμερα. Από εκεί και πέρα όμως, το να χρησιμοποιείται αυτή η επίθεση από άλλες πλευρές του πολιτικού τοπίου προκειμένου να μπορέσει να γίνει αυτό ένα παιχνίδι, να την ενσωματώνουν δηλαδή τη βίαιη επίθεση προκειμένου να της δώσουν χαρακτηριστικά πολιτικής αντιπαράθεσης, αυτό κατά τη γνώμη μου όχι απλώς δεν προσφέρει καμιά υπηρεσία στη δημοκρατία, αλλά είναι και επικίνδυνο. Δηλαδή το να εντάσσεις τη βίαιη επίθεση εντός του πεδίου της πολιτικής αντιπαράθεσης είναι αυτό το οποίο είναι επικίνδυνο για τη δημοκρατία. Άρα κατά τη γνώμη μου να είμαστε σαφείς, όπως ήταν η κυβέρνηση από την αρχή. Αυτή η επίθεση και κάθε τέτοια βία η επίθεση καταδικάζεται απερίφραστα. Οι δημοκρατικές δυνάμεις δεν έχουν τίποτα να φοβηθούν από τέτοιου τύπου βίαιες επιθέσεις, δεν έχουν καμία σχέση με τις πολιτικές αντιπαραθέσεις και να μένουν ξεχωριστά αυτά τα ζητήματα και να μην μπαίνουμε σε άλλες ατραπούς. Το γεγονός πάντως ότι υπάρχει αυτό το έντονο κλίμα, το εξαιρετικά έντονο κλίμα πόλωσης στην πολιτική αντιπαράθεση, καθώς όλοι αντιλαμβάνονται ότι μπαίνουμε σε μια τελική φάση αμέσως μετά τις γιορτές. Το 2019 θα είναι έτος εκλογών. Το γεγονός ότι υπάρχει αυτό το πολιτικό κλίμα, όπως λέει και ο κύριος Μητσοτάκης, αυτή η τοξικότητα, το τοξικό κλίμα, όπως είπε, μήπως δημιουργεί ένα περιβάλλον που κάποιοι ανεγκέφαλοι, κάποιοι ακραίοι, οι τρομοκράτες εν προκειμένου, δημιουργούν αυτά που δημιουργούν. Όχι, η πολιτική αντιπαράθεση σε μια δημοκρατική κοινωνία δεν μπορεί να έχει και δεν έχει καμία σχέση με τις βίαιες επιθέσεις. Καμία σχέση. Και είναι εξαιρετικά, ξαναλέω, επικίνδυνο να προσπαθεί να χρησιμοποιήσει ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης μια βίαιη επίθεση, ένα βίαιο χτύπημα για να το εισάγει εντός της πολιτικής αντιπαράθεσης. Αν το κλίμα οξύνεται, προφανώς το κλίμα οξύνεται στις πολιτικές αντιπαραθέσεις και οξύνεται και καθώς πλησιάζει μια χώρα σε εκλογές. Ωστόσο, αν κάποιος έχει δώσει χαρακτηριστικά διχασμού εθνικού σε αυτήν την πολιτική αντιπαράθεση που διεξάγεται τον τελευταίο καιρό, θα έλεγα ότι είναι πρωτίστως ο κύριος Μητσοτάκης. Βέβαια, περισσότερο ακολουθώντας έτσι τη γραμμή που του δίνουν μάλλον ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης και ο κύριος Βορύδης, δηλαδή μια περισσότερο ακροδεξιά πια ταυτότητα, που βάζει ζητήματα όπως για παράδειγμα ότι η κυβέρνηση τάχα συναλλάχθηκε, ήλθε σε κάποιο είδους συναλλαγή δηλαδή με τους Ευρωπαίους προκειμένου να προδώσει ένα εθνικό ζήτημα, να προδώσει τη Μακεδονία για να κερδίσει τις συντάξεις. Δηλαδή τέτοιου τύπου ακραίες τοποθετήσεις πολιτικές,
κατά τη γνώμη μου, είναι αυτές οι οποίες πυροδοτούν ένα εντελώς διχαστικό κλίμα και ξαναλέω ότι δεν έχουν καμία σχέση με τις πολιτικές αντιπαραθέσεις που καλώς είναι να είναι έτσι έντονες για να είναι και διακριτά τα πολιτικά σχέδια που συγκρούονται. Αλλά είναι διακριτά τα πολιτικά σχέδια στον τομέα, στους τομείς οι οποίοι απλώνονται στους πολίτες προς επιλογή. Δηλαδή, ποια είναι το πολιτικό σχέδιο για την εργασία, ποιο είναι το πολιτικό σχέδιο για το κοινωνικό κράτος, ποιο είναι το πολιτικό μας σχέδιο για την οικονομία, αυτά να είναι ανοιχτά και να συγκρούονται. Αλλά ότι να υπάρχουν ευθείες βολές, ότι μια κυβέρνηση τάχα παραδίδει έτσι, εθνική κυριαρχία προκειμένου να πάρει άλλα ωφέλη για κάποιο άλλο ζήτημα, αυτό θεωρώ ότι είναι ένας διχαστικός λόγος σχεδόν εμφυλιοπολεμικού χαρακτήρα. Να ρωτήσω κάτι. Ναι, Γιάννη, βεβαίως. Γιατί άκουσα, ναι. Απλώς ήθελα, επειδή πήρα αφορμή από αυτό που είπατε πριν από λίγο, για την καθολική αποδοκιμασία της κυβέρνησης για το χτύπημα στο Sky. Έχω μπροστά μου ένα tweet του κυβερνητικού εταίρου, του κ. Καμένου, το οποίο θα πρέπει να σας πω ότι δημιούργησε συζητήσεις και πολλές ερμηνείες. Το διαβάζω επιλέξει για να μην παρεξηγηθώ. Άσχετα με τον πολιετή πόλεμο, δεχόμαστε από το Sky. Με τον πολιετή πόλεμο που δεχόμαστε από το Sky, αρνούμαστε έστω και με τις στάσεις μας να βρεθούμε τυπικά με τη χρήση βίας. Στηρίζουμε το δικαίωμα της ελεύθερης έκφρασης ακόμα σε εκείνους και σε εκείνους που παραβιάζουν τη δική μας, είπε ο κύριος Καμένος. Αυτό το tweet υπηδέχεται πολλών ερμηνεών, θα μου επιτρέψετε. Όχι, αυτό που και μάλιστα ερμηνεύτηκε από κάποιους ότι ήταν με αστερίσκους μια τοποθέτηση. Αυτό που είπε ο κύριος Καμένος θεωρώ ότι επαναλαμβάνει τη θέση που διατύπωσα στην αρχή. Προφανώς με τη δικιά του φρασιολογία και με το δικό του χαρακτήρα, αλλά επαναλαμβάνει αυτό. Ότι δηλαδή οι βίαιες επιθέσεις ούτε μία σχέση μπορεί να έχουν με τις πολιτικές αντιπαραθέσεις. Δεν είναι δυνατόν και επιτρεπτό σε μια δημοκρατική κοινωνία να παρισφρέουν στον δημόσιο διάλογο και στην πολιτική αντιπαράθεση. Αλλά ότι από εκεί και πέρα και εμείς έχουμε λάβει μια απόφαση πολιτικού χαρακτήρα. Να μην πηγαίνουμε στις εκπομπές του Sky, να μην πηγαίνουμε, να μην συμμετέχουμε στο κανάλι αυτό, γιατί θεωρούμε ότι πολύ συχνά με την τακτική που ασκεί και συγγνώμη, αλλά επιβεβαιώθηκε σήμερα με αυτά περί ηθικής αυτουργίας, τρομοκρατικά χτυπήματα. Παραχαράσει πραγματικά γεγονότα και δεν θέλουμε να έχουμε. Είναι μια πολιτική επιλογή να μην παριστάμεθα εκεί. Αυτό είναι ένα διακριτό ζήτημα. Και προφανώς αυτό, από αυτό δεν κάνουμε πίσω. Πάντως, τελευταία του φράση του κ. Καμένου, στηρίζουμε το δικαίωμα της ελεύθερης έκφρασης ακόμα και σε εκείνους που παραβιάζουν τη δική μας. Ναι. Αυτό το κομμάτι ειδικά ερμηνεύτηκε από αρκετούς ότι είναι ένα παράθυρο. Είναι πρόδειλο αυτό που λέει ο κ. Καμένος και δεν νομίζω ότι επιδέχεται πολλών ερμηνεών. Ωραία. Λέει πολύ χαρακτηριστικά ότι από την πλευρά του Sky έχουμε δει πάρα πολλές φορές σε εκπομπές και σε ειδησιογραφία του να δίνει ψευδείς ειδήσεις, οι οποίες έχουν ένα πάρα πολύ σαφή στόχο να υποσκάπτουν μονίμως την όποια ενέργεια κάνει η κυβέρνηση, κυρίως με ψευδή δεδομένα. Αυτό είναι το πρόβλημά μας, εκεί είναι το θέμα μας και πήραμε την πολιτική μας απόφαση να μην συμμετέχουμε σε αυτές. Βάλετε το θέμα του εμπάργου. Υπήρχε μια αίσθηση σήμερα όλη μέρα ότι τα δύο, ας πούμε, μεγαλύτερα κόμματα επανεξετάζουν την στάση τους, σκέφτονται λίγο ίσως να χαλαρώσουν αυτή την κατάσταση με τα εμπάρκο. Αυτό κόπηκε βεβαίως από την ανακοίνωση του Κουμουνδούρου απόψε, αλλά πράγματι το σκεφτόσασταν να επιστρέψετε στα πάνελ του Sky? Όχι, θα ήταν νομίζω και λάθος κανείς, ξαναλέω, αν έμπαινε κανείς στη συζήτηση σήμερα να αρθεί το εμπάργκο, γιατί έγινε σήμερα η τρομοκρατική επίθεση, θα ήταν ακριβώς σαν να νομιμοποιούσε τη δικαιολογητική βάση αυτή την αρχική, την οποία άρα δεν υπήρχε τέτοια σκέψη. Δηλαδή, αν ξεκινούσαμε από το πρωί εμείς και λέγαμε ότι επειδή έγινε σήμερα η τρομοκρατική επίθεση, εμείς γι' αυτό θα άρουμε το εμπάργκο, είναι σαν να συνδέουμε τα δύο γεγονότα, ενώ στην πραγματικότητα είναι παντελώς ασύνδετα μεταξύ τους. Έχουμε μια πολιτική επιλογή μη συμμετοχής σε εκπομπές ενός ορισμένου καναλιού για συγκεκριμένους πολιτικούς λόγους και έχουμε και μια άλλη ενέργεια βία, η οποία ουδέμια σχέση έχει με τον δημοκρατικό λόγο και με την πολυφωνία και με το ό,τι συμβαίνει στην ενημέρωση. Επειδή το ακούσατε σήμερα και στα πάνελ που έγιναν και ήταν μακράς διάρκειας λόγω των συμβάντων, λένε ότι η κυβέρνηση έχει μια ανοχή στην βία, σε αυτή τη βία που δεν είναι πάρα πολύ έντονη, εν πάση περιπτώσει, ότι κάνει μια διάκριση με πολιτικά ιδεολογικά κριτήρια, ότι εν πάση περιπτώσει δεν καταλαβαίνει ότι είναι μικρή απόσταση της Βαριοπούλας με τη βόμβα, όπως είπε ο κ. Μητσοτάκης. Έχετε δώσει κάποιο δικαίωμα? Και το λένε αυτό και επιμένουν ότι η κυβέρνηση αυτή ανέχεται τη βία μέχρι ενός ορίου. Το λένε από μόνοι τους. Να το συζητήσουμε αυτό λίγο αυτό, γιατί είναι στο δημόσιο διάλογο. Αυτό είναι μια ατζέντα που εισάγει πάρα πολύ, με πολύ μεγάλη συχνότητα, ο κύριος Μητσοτάκης στην πολιτική έτσι, συζήτηση, προκειμένου να αποφύγει άλλες συζητήσεις. Είναι χαρακτηριστικό ότι στην ώρα του Πρωθυπουργού που υπάρχει στη Βουλή, τις ελάχιστες φορές που έχει καταθέσει ερώτηση στον Πρωθυπουργό για να γίνει διαδικασία, νομίζω ότι σχεδόν όλες αφορούσαν περιπτώσεις ανομίας. Δηλαδή, προσπαθεί να σύρει τη συζήτηση σε μια κουβέντα η οποία δεν δικαιολογείται από τα πραγματικά περιστατικά. Διότι, όπως είχε παρουσιάσει και ο Πρωθυπουργός στην τελευταία τέτοια
απάντηση στη Βουλή είναι μάλλον πολύ λιγότερα τα περιστατικά βίας που συμβαίνουν στους δημόσιους χώρους κατά τη διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ παρά το αντίθετο. Άρα νομίζω ότι είναι μια προσπάθεια έτσι αντιπερισπασμού την οποία δεν θα ακολουθήσουμε. Πάντως ο κ. Μητσοτάκης Υπουργέ επικαλείται και τον νόμο Παρασκευόπουλου και τις φυλακές γάμα, την κατάσταση. Γιάννη, θέλω να πω ότι να απαντήσει, επικαλείται συγκεκριμένα ναι, γεγονότα να απαντήσει και σε αυτό, για να συγκεκριθεί δεν αυτό θα εξαντλήσουμε. Έτσι, το λέω γιατί δεν είναι υπουργός δικαιοσύνης, είναι υπουργός εργασίας. Οπότε να αξιοποιήσουμε την παρουσία της. Είναι ένας ορθός νόμος, ένας αποσυμφορητικός νόμος, ο οποίος έθεσε πολύ συγκεκριμένες διαδικασίες και προδιαγραφές προκειμένου να αποσυμφορηθούν οι φυλακές και να μπορέσουν να επιτελούν το σοφρονιστικό τους λειτουργήμα, που δεν επιτελούσαν για μεγάλη χρονική περίοδο. Οποιαδήποτε άλλη συζήτηση που να προσπαθεί να προκαλέσει μια εντύπωση ότι επί της διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ εντάθηκε η ανομία και άρα αυτό σημαίνει ότι με κάποιο τρόπο η κυβέρνηση υποστηρίζει, είναι μια κίνηση καθαρά θολώματος και αντιπερισπασμού, την οποία δεν έχει κανένα νόημα να τη συζητάμε, γιατί δεν έχει πραγματική βάση. Λοιπόν, πάμε τώρα. Εγώ θέλω αφού κλείνουμε αυτόν τον κύκλο, το θέμα είναι μεγάλο, θα μας απασχολήσει προφανέστατα και τις επόμενες ημέρες στην πολιτική επικαιρότητα, ιδιαίτερα μετά την δήλωση, θα έλεγα εγώ, της ιδιοκτησίας του τηλεοπτικού σταθμού Sky, που αν μη τι άλλο ανοίγει ένα νέο κύκλο αντιπαράθεσης. Πάμε τώρα στο άλλο, κατά τη γνώμη μου, μεγάλο θέμα της ημέρας και αναφέρομαι στην απόφαση του 5ου τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας, που παραπέμπει ουσιαστικά το θέμα στην ολομέλεια λόγω της σοβαρότητας του ζητήματος. Και ποιο είναι το θέμα αυτό? Είναι πολύ πιθανό, λένε κάποιοι, αλλά εν πάση περιπτώσει θα συζητηθεί στην ολομέλεια, κυρία Υπουργέ, να κριθούν αντισυνταγματικές οι περικοπές στο δώρο των Χριστουγέννων, του Πάσχα και στο επίδομα αδείας. Θυμίζω ότι οι περικοπές αυτές δεν αφορούν τη δική σας διακυβέρνηση, είναι με νόμο του 2012, νομίζω στο πρώτο μνημόνιο πρέπει να ήταν. Όμως, εάν η ολομέλεια καταλήξει σε μία απόφαση ότι είναι όντως αντισυνταγματικές, όλοι αντιλαμβάνονται ότι αυτό μπορεί να τεινάξει στον αέρα, να το πω λαϊκά, τα δημοσιονομικά δεδομένα, όλο τον προϋπολογισμό ενδεχομένως και των επομένων ετών. Πώς το... Κοιτάξτε, έχουμε μια απόφαση του τμήματος προς στιγμή, η οποία μιλάει για την αντισυνταγματικότητα, αν δεν κάνω λάθος, του νόμου 4093 του 12, άρα μιλάμε για το δεύτερο μνημόνιο. Μιλάμε για περικοπές που έγιναν σε ενεργεία δημοσίους υπαλλήλους, στα δώρα τους και στους μισθούς, και η οποία θα παραπεμφθεί, όπως είπατε, στην ολομέλεια. Mm-hmm. Άρα, σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει κανείς πριν κάνει οποιαδήποτε τοποθέτηση να περιμένει την απόφαση της ολομέλειας, η οποία θα είναι και η καθοριστική. Ξέρετε, γιατί το λέω? Γιατί εσείς, επειδή έχετε διαπραγματευτεί με τους εταίρους, με τους θεσμούς, το προηγούμενο χρονικό διάστημα πριν την έξοδο από τα μνημόνια, αλλά και τώρα, όποτε έρχονται τα τεχνικά κλιμάκια στο πλαίσιο αυτής της επιτήρησης. Ένα από τα ζητήματα που έβαζε, αν θυμάμαι καλά, και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, αλλά και οι ευρωπαϊκοί θεσμοί, ήταν όλες αυτές οι σε εκκρεμότητα ευρισκόμενες δικαστικές αποφάσεις, οι οποίες μπορεί να αναιρούσαν μία σειρά από μέτρα του πρώτου, του δεύτερου και του τρίτου μνημονίου και να άλλαζαν, να ανέτρεπαν τα δημοσιονομικά δεδομένα. Μήπως και αυτό είναι κάτι το οποίο, εάν το βρούμε μπροστά μας, θα δημιουργήσει έτσι τέτοιου είδους ανατροπές? Το πρώτο που πρέπει να δώσουμε την προσοχή μας πάντως είναι ακριβώς το γεγονός ότι μια σειρά από νόμοι εκείνης της περίοδου κρίνονται ως αντισυνταγματικοί. Αυτό είναι το πρώτο στο οποίο πρέπει να δώσουμε τη βαρύτητα. Άρα σημαίνει. Παρότι ότι το μνημόνιο ήταν συνταγματικό, έτσι. Ναι, αυτό. Αλλά οι επιμέρους νόμοι κρίνονται σιγά σιγά αντισυνταγματικοί. Αυτό καταρχήν πρέπει να το φέρουμε στη δημόσια συζήτηση, γιατί είναι έτσι με έναν πρόδειλο τρόπο και το τι συνέβαινε εκείνη την περίοδο και το πώς νομοθετούνταν οριζόντιες περικοπές. Δεν είναι μόνο αυτή η περίπτωση, είναι να μην ξεχνάμε και την μεγάλη περίπτωση που αφορά το ασφαλιστικό. Έτσι, δηλαδή τις περικοπές που έγιναν το 2012 επίσης, μετά από σειρά άλλων περικοπών που είχαν γίνει στους συνταξιούχους και αυτές πάλι στα δώρα και στα επιδόματα. Και αυτό. Όχι, σε αυτό το Συμβούλιο της Επικρατείας το 2015 είχε πει ότι είναι και αυτές αντισυνταγματικές, ναι, και είχε πει ότι η απόφαση του αυτή θα ισχύει από τότε και για το μέλλον, δεν θα έχει αναδρομική ισχύ, και έτσι η ελληνική κυβέρνηση ήρθε το 2016 και συμμορφούμενη απολύτως με το Σύνταγμα έκανε την μεγάλη ασφαλιστική μεταρρύθμιση. Άρα το πρώτο που πρέπει κανείς να προσέξει
προσέχει είναι ότι μια σειρά από μέτρα, κυρίως του Δευτέρου Μνημονίου, που ήταν κυρίως αυτά τα οποία προκάλεσαν και την τεράστια συμπίεση, μείωση μισθών και συντάξεων, γιατί εκεί έγινε η μεγάλη σφαγή στους μισθούς και στις συντάξεις. Στο δεύτερο μνημόνιο, στο δεύτερο μνημόνιο κυρίως και στο πρώτο, αλλά κυρίως στο δεύτερο. Μην ξεχνάμε ότι με το δεύτερο μνημόνιο γίνεται και η περικοπή του κατώτατου μισθού και η δημιουργία του υποκατώτατου μισθού. Άρα είχαμε μία σωρία μέτρων λιτότητας στο δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα που έρχονται και κρίνονται από τα ανώτατα δικαστήρια της χώρας ως αντισυνταγματικά, ακριβώς διότι είχαν έναν εντελώς οριζόντιο χαρακτήρα και δεν είχαν μία έτσι δομή, μία αρχιτεκτονική, μία λογική βάση με την οποία αυτά γίνονταν και δεν σέβονταν και θεμελιώδεις αρχές του συντάγματος, όπως η αρχή της αναλογικότητας. Πάντως, που λέει ότι δεν μπορεί μια συγκεκριμένη κατηγορία να επιβαρύνεται με δυσανάλογα βάρη προκειμένου να επιληθεί ένα πρόβλημα δημοσιονομικό της χώρας. Αποδέχεται δηλαδή κατά κανόνα το ανώτατο δικαστήριο ότι για λόγους δημοσιονομικούς μπορούν να υπάρχουν κάποια μέτρα περιορισμού, αλλά σε κάθε περίπτωση απορρίπτει αυτή την οριζόντια περικοπή και την πολλαπλή επιβάρυνση των ίδιων κοινωνικών ομάδων διαρκώς. Πάντως και σε αυτή την περίπτωση, βεβαίως δεν ξέρουμε πότε ακριβώς θα συνεδριάσει η Ολομέλεια και πόσο γρήγορα θα ληφθεί η απόφαση, αλλά και σε αυτή την περίπτωση η πρόθεση της κυβέρνησης είναι αν επί της θητείας της υπάρξει απόφαση Ολομέλειας να συμμορφωθεί και σε αυτή την περίπτωση, γιατί φαντάζομαι ότι θα είναι πολύ μεγάλο το ποσό, δεν ξέρω αν έχει υπολογιστεί. Η πρόθεση της κυβέρνησης νομίζω έχει από τα πράγματα αποδειχτεί σε μια σειρά θεμάτων που να τους βάλω το γενικό τίτλο «Αποκατάσταση αδικιών της προηγούμενης περίοδου». Δηλαδή, ναι, η καταβολή των αναδρομικών σε ενστόλους πανεπιστημιακούς γιατρούς, η οποία νομοθετήθηκε και γίνεται το Δεκέμβρη και τον Ιανουάριο. Αρκεί να επιτυγχάνονται οι στόχοι δημοσιονομικοί όμως. Προφανώς γίνεται μια σοβαρή δημοσιονομική διαχείριση. Νομίζω τουλάχιστον αυτό το έχουμε αποδείξει. Δηλαδή, έχουμε καταφέρει να ολοκληρώσουμε τη μνημονιακή διαδικασία, να τελειώσουμε με τα μνημόνια, να βάλουμε ένα τέλος στη δημοσιονομική προσαρμογή, κυρίως διότι καταφέραμε να επιτύχουμε τους δημοσιονομικούς στόχους και να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε το πρόγραμμα. Άρα θα σεβαστείτε την όποια απόφαση της Ολομέλειας του ΣΤΕ. Οποιαδήποτε απόφαση θα την λάβουμε πολύ σοβαρά υπόψη. Η κατεύθυνση δικιά μας η πολιτική, για να απαντήσω πολιτικά στο ερώτημα, γιατί δεν είναι μόνο νομικό, βεβαίως, είναι πρωτίστως πολιτικό, είναι ότι με το που υπάρχει δυνατότητα στην ελληνική οικονομία και πλέον αυτή η δυνατότητα διευρύνεται χρονιά με τη χρονιά, αποκαθιστούμε αδικίες προηγούμενης περίοδου. Είτε αυτό αφορά την καταβολή, ξαναλέω, των αναδρομικών, γιατί τέτοια περίπτωση, παρόμοια περίπτωση, ήταν στην πραγματικότητα περικοπές στα μισθολόγια τους που κρίθηκαν και αντισυνταγματικές. Αυτό είναι όμως δύο μισθοί των δημοσίων υπαλλήλων. Άρα εδώ δεν τεινάζεται η μπάνκα στον αέρα, αυτό δεν εκτεριάζεται πλήρως. Επαναλαμβάνω, να τα δούμε τα πράγματα με τη σειρά. Θα δούμε την απόφαση της Ολομέλειας, θα γίνει και η σχετική εκτίμηση. Αυτό θα πάρει κάποιους μήνες. Δηλαδή δεν είναι κάτι που γίνεται. Όχι, μπορεί να είναι και κάτι που θα σκάσει στα χέρια της επόμενης κυβέρνηση, όποια και αν είναι αυτή. Έτσι. Αυτό ακριβώς, ναι, αυτό ακριβώς που εννοούσα. Το ούκαν λάδι να πούμε έχοντος δεν μπορεί να οδηγηθούμε εκεί. Δηλαδή δεν υπάρχουν χρήματα. Υπάρχει το δίκαιο, είναι αντισυνταγματική απόφαση, αλλά δεν υπάρχουν χρήματα. Άντε υπάρχουν και οι δυνατότητες κανείς να κάνει μία προσαρμογή και να μπορέσει να τα βάλει τα πράγματα σε μία σειρά και να αποκαθιστά αδικίες και να τα διασπείρει ενδεχομένως και σε περισσότερα γράμματα. Υπάρχει και αυτή η δυνατότητα. Αλλά για να μην κάνουμε υποθετικές συζητήσεις, θα δούμε τα πράγματα όλα πώς θα εξελιχθούν με τη σειρά. Άρα το κρατάμε ότι είναι κάτι το οποίο το εξετάζετε, το λαμβάνετε υπόψη σας πάρα πολύ σοβαρά, διότι θα επηρεάσει με τον ένα με τον άλλο τρόπο μια απόφαση τέτοια του Συμβουλίου της Επικρατείας. Και μένει να δούμε στο πότε θα εξελιχθούν τα πράγματα. Μπορεί να υπάρξει ακόμα, και αυτό είναι μια ερώτηση που μπορεί να είναι χρήσιμη απάντησή της, κύριε Υπουργέ. Τώρα με τις μη περικοπές των συντάξεων, το αυτό που ψηφίστηκε, έτσι δεν είναι, πριν από λίγους μήνες, πριν από ένα μήνα. Τώρα πριν από 15-20 μέρες, εδώ ουσιαστικά δημιουργήθηκαν συνταξιούχοι δύο ταχυτήτων, έτσι δεν είναι. Αυτοί που κόπηκαν και αυτοί που δεν κόπηκαν, είναι οι παλιότεροι. Είναι φοβερό πάντως πως επί 1,5 χρόνο σε οποιαδήποτε εκπομπή και αν πήγαινα, το νούμερο ένα θέμα ήταν θα κόψετε τη συντάξη, θα κόψετε τη συντάξη. Λογικό δεν και είναι. Με το που νομοθετήσαμε την ακύρωση, ξαφνικά γίνεται παρεμπίπτον το ότι θα κόψετε τη συντάξη για να ρωτήσετε κάτι άλλο. Όχι, καθόλου άλλο. Άρα λοιπόν, αφού θέθετε έτσι το θέμα, να σας ρωτήσω κάτι άλλο. Την προηγούμενη Δευτέρα ήταν, Γιάννη, είχα εδώ τον Δημήτρη Τζανακόπουλο, τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, και όντως ξεκίνησα με άλλη ερώτηση και μου είπε στο πνεύμα τώρα που λέει η κυρία Υπουργός ότι όχι, το θέμα της ημέρας είναι η μη περικοπή των συντάξεων. Επειδή λοιπόν ξεκίνησα με άλλη ερώτηση, είναι ακριβές. Και οι συνταξιούχοι, Γιάννη, που μας βλέπουν τώρα και θα το νιώσουν στην τσέπη τους από την 1η Ιανουαρίου,
Όντως αυτό επισημαίνω ότι είναι το βασικό θέμα. Μισό λεπτό. Για να μην παρεξηγηθώ. Προφανώς. Όχι, δεν είναι θέμα. Άλλη λοιπόν ερώτηση στο μυαλό μου, άλλη θα κάνω. Κάντε γιατί πρέπει να πάμε σε διαδικασία. Ερώτηση λοιπόν. 11-12. Σωστά τη λέω την ημερομηνία. Την προηγούμενη εβδομάδα. Ναι. Στη Βουλή λέτε. Η ακύρωση που ψηφίζει σήμερα η Βουλή είναι γεγονός που επιβεβαιώνει την πάγια θέση ελληνικής κυβέρνησης ότι αυτό το μέτρο ήταν αχρίαστο. Εγώ λοιπόν λέω την απλή σκέψη κάνω. Αφού ήταν αχρίαστο, κύριε Υπουργέ, γιατί το ψηφίσατε στην αρχή εσείς? Δημοσιονομικά και διαρθρωτικά. Σωστό. Έχετε δίκιο. Δεν ξέρετε εσείς ότι κατά τη διάρκεια των μνημονίων υπάρχουν και μηχανισμοί επιβολής σε μια χώρα, δηλαδή. Ναι, θέλω είναι να πω δηλαδή. Καινούργιο. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο δεν το έχει ζητήσει δεν αυτό. Είναι καινούργιο. Η θέλω να πω αξία ότι... όμως βρίσκεται στο ότι η σημερινή κυβέρνηση επέμεινε, ναι, όχι μόνο. Δεν το λέω μόνο με όρους σταθερότητας, το λέω και μεθοδικότητας. Επέμεινε όλο αυτό τον καιρό με στοιχεία, με δουλειά, προκειμένου, ωραία, να μπορέσουμε να πάρουμε και μια συνένεση, ναι, για αυτό το ζήτημα. Γιατί επειδή είχε νομοθετηθεί σε περίοδο μνημονίου, θα ήταν καλό η ακύρωσή του να συνοδευόταν από μια συνένεση στο Eurogroup. Και δουλέψαμε μεθοδικά και επίμονα και στο πολιτικό επίπεδο και στο τεχνικό επίπεδο, προκειμένου τελικά αυτό το μέτρο που δημοσιονομικά και διαρθρωτικά ήταν αχρίαστο, όπως λέγαμε ήδη από τότε, να μην εφαρμοστεί. Και η ουσία τελικά νομίζω για τον κόσμο είναι ότι αυτό το μέτρο δεν σωστά, θα εφαρμοστεί. Απλώς η λέξη αχρίαστος έχει μια βαριά σημασία. Ήταν ένα αχρίαστο μέτρο. Το είχα πει τότε και στη Βουλή. Να ήθελα να πω ότι κάποιοι σας κατηγορούν με αφορμή αυτό ότι είστε και εμπριστής και πυροσβέστης. Καθόλου. Αν δείτε την ομιλία μου στη Βουλή όταν νομοθετήθηκε το μέτρο, δεν είχα υπερασπιστεί καθόλου την αναγκαιότητα του μέτρου. Και πώς θα μπορούσα, όταν πήγαινα στη διαπραγμάτευση και έθετα όλα τα στοιχεία που έδειχναν ότι το ασφαλιστικό είναι βιώσιμο χωρίς περαιτέρω μείωση συνταξιοδοτικής δαπάνης και ότι η ελληνική οικονομία επιτυγχάνει τους στόχους. Απλώς αυτά που τότε τα επισημέναμε με όρους επιχειρηματολογίας, συνεχεία έγιναν αποδείξεις, απτές. Και έτσι καταφέραμε, ναι, και με την επιμονή μας αυτό το μέτρο να το ακυρώσουμε. Και όχι μόνο αυτό, να μπορέσουμε να περάσουμε και στις αυξήσεις 620.000 συνταξιούχων μετά από, αν δεν κάνω λάθος, πάνω από μια δεκαετία